Λέει μια άλλη απορία. Αφού η Παναγία είναι μία, γιατί λέμε η Παναγία η ξενιά και τα λοιπά και τα λοιπά. Μάλιστα. Παιδιά, η Παναγία είναι μία πράγματι. Υπάρχουν όμως διάφορα προσωνύμια. Δηλαδή, ονόματα, τα οποία ονόματα, εδώ τουλάχιστον στο χώρο το δικό μας, τον ελληνικό, είναι εκατοντάδες. Ποιος θα μάζευε όλα αυτά τα ονόματα που αποδίδονται σαν προσωνύμια, επίθετα δηλαδή, αυτό θα πει προσωνύμια, επίθετα εις την Παναγία μας, και τα επίθετα αυτά τα προσωνύμια είναι από τον τόπο, από τον τρόπο, από τα θαύματα θερυπήν που μπορεί να κάνει η Παναγία σε ένα τοπικό μέρος, η Παναγία της Τίνου, έτσι, παράδειγμα το λέω αυτό, από τον τρόπο που βρέθηκε η εικόνα και ούτω καθεξής. Λέμε η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα. Γιατί? Γιατί βρέθηκε στα Κύθυρα και εκεί ήταν κάποιος Μυρτιέ. Βρέθηκε λοιπόν εκεί και έτσι λέμε η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα. Η Παναγία η Ξενιά. Ξενιά θα πει ξενία, θα πει φιλοξενία. Και ούτω καθεξής. Όπως οι αρχαίοι Έλληνες απέδιδαν και εις τον Δία, εις τον Δία, απέδιδαν διάφορα προσωνύμια. Ζεύς οξενίας, μια που εδώ το θέμα περί ξενιάς. Ζεύς οξενίας, δηλαδή ο Ζεύς που υπό την προστασία του έχει την φιλοξενία. Και ούτω καθεξής. Αυτό το είχαν, σας είπα, και οι αρχαίοι Έλληνες με την παλιά μας, αρχαία μας, ιδωλατρική μας θρησκεία. Αυτό πέρασε και σε εμάς, δεν είναι κάτι που δείχνει το περίεργο, είναι πολύ ωραίο. Διακρίνομαι, λέμε, Παναγία Οικοσιφήνισσα, η Παναγία, πού, σας λέω, εκατοντάδες ονόματα. Από το μοναστήρι, από τον τρόπο που βρέθηκε και ούτω καθεξής, να μην τα επαναλαμβάνω. Και έτσι, πράγματι, η Παναγία είναι μία, αλλά τα προσωνύμια της είναι πολλά. Η Γοργοεπίκος, προσέξτε, μερικοί λένε Γοργοεπίκος, δεν είναι Γοργοεπίκος, είναι Γοργοεπίκος. Δεν μας υπακούει, αλλά μας επακούει. Άλλο το υπακούω και άλλο το επακούω. Που θα πει ακούω, στείνω αυτή να σε προσέξω, τι μου ζητάς κλπ. Λέμε η Παναγία, εμείς έχουμε η Παναγία η οδηγήτρια. Τι θα πει η οδηγήτρια? Ο τρόπος με τον οποίο είναι ζωγραφισμένη η Παναγία και ο Χριστός είναι έτσι που δείχνει τον Χριστόν και συνεπώς οδηγεί στον Χριστόν κλπ.